Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με Ηνωμένες Πολιτείες, με Λος Άντζελες. Εκεί θα συνομιλήσουμε με τον Αντώνη τον Καραγιαννάκη. Αντώνη, φίλε Αντώνη, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, βρίσκεσαι στην καρδιά του Λος Άντζελες. Ακριβώς, ακριβώς, μέσα. Και τι κάνει τώρα και ένας κριτικός? Εδώ ξεκίνησα αυτό που έχουμε παράδοση εμείς στην Κρήτη. Ξεκίνησα μια καντίνα με γύρο. Πρώτο καπουτσίνο, καφέδες, ναι, σαλάτες και σμούθις που είναι εδώ πιο διαδεδομένο. Ανταπόκριση? Ανταπόκριση πάμε πάρα πολύ καλά, ακόμη και με τον κορονοϊό ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος του αρέσει. Του αρέσει κάτι το ελληνικό, του αρέσει κάτι το παραδοσιακό. Αγαπάνε τους Έλληνες, αυτό είναι καλό, μας αποδέχονται πάρα πολύ ζεστά. Και πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, για να μπω στο κλίμα, έχεις τη δική σου καντίνα, σωστά, να τα πάρουμε από την αρχή. Σωστά. Και την έχεις τοποθετήσει σε ποιο σημείο, πού βρίσκεσαι? Βασικά εδώ λειτουργεί το εξής, δεν κάθομαι σε συγκεκριμένο σημείο. Δουλεύω με Melrose, που είναι πολύ διαδεδομένο σε ένα flea market, το οποίο έχω μια καλή θέση στη γωνία. Δουλεύω με SpaceX, η οποία στέλνει πυράβλους στο διάστημα. Δουλεύω με διάφορες εταιρείες. Και κυρίως με διαμερίσματα, πολύ high-end διαμερίσματα. Και σουβλάκι βέβαια το μενού, βέβαια το σουβλάκι... Σουβλάκι εννοείται. Τζατζίκι βάζουν μέσα, τζατζίκι βάζουν και οι Αμερικανοί. Εμείς στην Κρήτη το κάνουμε παραδοσιακά με γιαούρτι, αυτό είναι σίγουρα δεδομένο, ναι. Αλλά έχω και το τζατζίκι για το εναλλακτικό. Αλλά εμείς το κρατάω όσο το δυνατό παραδοσιακό με γιαούρτι. Έλα τώρα, να σου... και το τζατζίκι που τους αρέσει, ναι. Τι προτιμούν, γιαούρτι ή τζατζίκι προτιμούν? Προτιμούν τζατζίκι και εγώ προτείνω καλύτερα γιαούρτι να καταλάβουν τη γεύση του κρέατος. Να καταλάβουν τη γεύση, καλά. Το θέμα βέβαια, άκου να σου πω τώρα ποιο είναι το θέμα και μεγάλη απορία. Κρέας από πού προμηθεύεσαι και αν το κρέας είναι της ίδιας ποιότητας με το κριτικό? Δεν μπορώ να βρω, είναι πολύ δύσκολο να πιάσει την ίδια ποιότητα με το κριτικό. Ναι. Έχουμε ένα ποσοστό λιγότερο, 20%. Αλλά προμηθεύομαι από Έλληνα, εννοείται, από ελληνική εταιρεία. Ναι. Από εκεί προμηθεύομαι όλα τα προϊόντα για να μπορώ να έχω επαφές, να είναι όσο το δυνατό παραδοσιακά ελληνικά. Παραδοσιακά ελληνικά. Έλληνας, εσύ δούλευες καθόλου Κρήτη, είχες επαφή με το αντικείμενο, ήσουν ψήστης? Πράγμα. 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 Deep για deep. Δεν ήξερε... Deep για deep. Δεν ήξερε τίποτα. Τελείως πράγμα. Τίποτα, με γύρω τίποτα. Λέω απλά έκανα με καφετέριες ναι, με εστιατόρια ναι, αλλά ποτέ επαφή με γύρω. Αλλά λέω θέλω να κάνω ένα δικό μου concept, να δημιουργήσω ένα δικό μου καφέ, ναι, να δημιουργήσω ένα δικό μου concept με γύρω, να δημιουργήσω ένα δικό μου concept το οποίο να μην υπάρχει στο LA και αυτό ξεκίνησα. Λέω το πάμε μπροστά. Πήρα το ρίσκο. Είσαι πόσα χρόνια εκεί? 6 χρόνια. Έλα να σου πω, πολύ ησυχιακό τώρα εκεί. Για ποιο λόγο, πού βρίσκεσαι? Ησυχία, διότι είμαι σε μέρος, δεν είμαι σε δουλειά αυτή τη στιγμή. Είμαι σε πολύ ήσυχο. Διάλεξα ένα μέρος ήσυχο για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. οι βάρδιες μου ξεκινάνε κυρίως τώρα επειδή τα διγραφεία δεν δουλεύουν. Ναι, ναι. Δουλεύω κυρίως με νυχτερινά. Το οποίο νυχτερινά σημαίνει πρέπει να πάω σε διαμερίσματα τα οποία είναι σε πολύ καλές περιοχές. Διαμερίσματα. Και εκεί το προτιμάει ο κόσμος, το ξέρει και έρχεται. Και το βρίσκει. Δηλαδή, παίρνεις την καντίνα σου το όχημα, σωστά, και μεταφέρεσαι, περιφέρεσαι, Ο Ελληνάρας τώρα. Πας συγκεκριμένη τοποθεσία, ό,τι θέλει, στήνεσαι. Έτσι ακριβώς. Πας συγκεκριμένη τοποθεσία, στήνεσαι και περιμένεις. Αυτοί έρχονται μόνοι τους. Έρχονται με μόνοι. Ξέρουν κιόλας, με παίρνουν τηλέφωνο. Το ξέρουν ήδη. Ερώτηση, το έχεις μετανιώσει, δηλαδή κέρδος υπάρχει, φορολογία υπάρχει εκεί? Δεν ξέρω, για βάλε με λίγο στο κλίμα, πώς είναι τα πράγματα? Α, σε βάλω λίγο στο κλίμα. Η ζωή του LA δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή. Αλλά πας κινείς ανάλογα και με τις τιμές, έτσι. Δεν μπορείς να βρεις τιμές ακριβώς όπως θα βρεις τιμές στην Κρήτη. Αλλά ανάλογα κινείς και με τις τιμές. Τώρα πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά. Δεν είναι εύκολη η ζωή εδώ, δυστυχώς. Δεν είναι εύκολη ζωή. Πρέπει να σηκωθούμε πάρα πολύ πρωί. Ακόμη και 4 ώρες που δουλεύω, πρέπει να σηκωθώ από πολύ νωρίς, από 6 ώρα το πρωί και να γυρίσω το βράδυ 11. Κάποιες φορές έχω βάρδια με SpaceX που είναι 17 ώρες. Σερί. Non-stop. Ναι. Πάρα πολλές μάζες, πάρα πολύ δουλειά. Κανένας διάσημος που έχει προσεγγίσει την καντίνα και έχει γευθεί τα καλούδια σου? Διάσημο δεν έχω ακόμα. Έχω όμως
Με προτιμάνε οι Έλληνες. Έχω διάσημους από την Ελλάδα που έχω κάνει με τις συναυλίες που πάω και φανταζή, σε ηλικία και διάφοροι άλλοι. Έχω για την ώρα ένα φίλο ο οποίος έρχεται συχνά στην Καντίνα, τον γυμναστή της Χάλι Μπέρι. Δεν είμαι στον Beverly Hills που είναι πιο να κυκλοφορεί ο κόσμος, που είναι πιο high-end και να βγαίνει ο κόσμος, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος. Λοιπόν, θα καλέσω Αντώνη στο πλατό τώρα τη Μαρία την Πετρούτσου, η οποία έχει ιδιαίτερα δυναμία. Σ' αρέσει ο σουβλάκια. Εννοείται. Αντώνη Μαρέ Πετρούτσου, είναι αθλητική εδώ συνάδελφο των αθλητικών. Καλησπέρα, Μαρία. Αν ήσουν τώρα. Α, σε ξέρει κιόλα. Εάν ήσουν στην καντίνα μπροστά, τι παραγγελία θα έδινε? Θα έπαιρνα μάλλον κοτοσουβλάκι. Έχει κοτόπουλο? Κοτοσουβλάκι με πατατούλες. Κοτόπουλο βάζω. Πάμε και κοτοπουλάκι βάζουμε και προσπαθώ να τσμάθω εδώ. Προσπαθώ να μπω μέσα βαθιά στο χοιρινό γύρο. Εγώ θέλω να μου. Στο μάτω το χοιρινό. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η ανταπόκριση των Αμερικανών στο ελληνικό σουβλάκι. Δηλαδή είναι μια γεύση που προσεγγίζει λίγο την αμερικανική κουλτούρα ή καμία σχέση, κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς? Το καλό είναι ότι μας αποδέχονται σαν Έλληνες και μας αγαπούν. Το τι έρχονται και παίρνουν την ώρα που θα έρθω στην καντίνα και με ευχαριστεί και με ικανοποιεί, είναι όση κούραση και αν έχεις, είναι ότι θα σου πει την εμπειρία του στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε στην Ελλάδα, πήρε μια ωραία εμπειρία, όμορφη εμπειρία. Και έρχεται και στη μεταφέρει γιατί το νιώθει το ίδιο. Πού είσαι από την Κρήτη? Wow, έχω πάει στην Κρήτη και πήγα εκεί και πήγα εκεί. Αυτό είναι ικανοποίηση για μας. Αντώνη, έχει φάει και εδώ σουβλάκι. Αντώνη, να σε βγάλω λίγο, να σε βάλω σε έξοδα. Αμέ. Εάν σου πω τώρα να μου τη λήξεις ένα γύρο τώρα live εδώ αφιερωμένο σε μένα, το έχεις ή δεν έχεις κάτι έτοιμο? Είναι κλειστή γιατί δεν έχω ανοίξει τίποτα. Δεν έχεις ανοίξει τίποτα. Δεν έχω ανοίξει τίποτα. Την έφερα μόνο αποκλειστικά για την παρουσίαση. Αντώνη, από ποιο μέρος της Κρήτης κατάγεσαι? Ηρακλειώτης. Ηρακλειώτης, ωραία. Γι' αυτό και η προφορά μου είναι ακόμα... Δεν έχω την κριτική την προφορά. Έλα να σου πω, έχεις σκοπό να γυρίσεις πίσω? Όχι. Όχι. Έχεις παντρευτεί ή δεν έχεις παντρευτεί? Τι έχεις? Έχω παντρευτεί, έλα εδώ λίγο. Νάτα. Μπαίνεις στο Κρήτη σήμερα, δικός μας. Γυναίκα μου είναι. Τι τα κάνει? Καλησπέρα, μας ακούει? Όχι, δεν ακούει, αλλά δεν καταλαβαίνει ελληνικά, αλλά μιλάει λίγο. Α, την καταλαβαίνει. Τι τα κάνει? Τι τα κάνεις, καλά? Καλά είμαστε. Καλά είσαι? Καλά. Είσαι ωραίος, Αντώνη, είσαι ωραίος. Προσπαθώ να θυμάται στα ελληνικά, όχι στα κριτικά, όχι στα ελληνικά. Μαντινάδα, ξέρεις καμία μαντινάδα τώρα, τίποτα? Ξέρεις καμία μαντινάδα έτσι, να κλείσουμε? Δεν έχω μαντινάδα έτοιμη. Δεν έχω μαντινάδα έτοιμη. Εσείς είστε πιο πολύ εκεί πέρα ενημερωμένοι. Εμένα αυτό που μου αρέσει και μου έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι πάνω στην καντίνα υπάρχουν ελληνικές λέξεις μεταφρασμένες και στα αγγλικά, που σημαίνει ότι έτσι προωθεί και την ελληνική γλώσσα, έτσι. Θέλω να μπω στην ελληνική κουλτούρα. Διαφημίζω κυρίως, ήθελα να βάλω και την Κρήτη κάπου εδώ, ήθελα να θολήσω την Κρήτη. Αλλά ναι, θέλω να μπω στην ελληνική κουλτούρα και να διαφημίσω τον τόπο μου. Ακόμη και στο μέλος που πάω, έχω μπάλος και λουτρό. Έχω κάτι που να είναι κριτικό. Να δουν και την Κρήτη, τη Σαντορίνη. Στην Κρήτη. Όχι η Σαντορίνη μόνο. Να μάθω και την Κρήτη. Είσαι ωραίος. Έλα να σου πω, με τον κορονοϊό τώρα τα μέτρα προστασίας εκεί. Φοράς μάσκα. Για πες μας λίγο. Ναι, ναι. Φοράς μάσκα. Μάσκα και γάντια είναι απαραίτητο και έχουμε συχνούς ελέγχους, ειδικά σε SpaceX. Είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρή εταιρεία. Θα μπει μέσα ο Curtis Pector κάθε φορά που θα πάμε εκεί, θα μπει μέσα να τσεκάρει τα πάντα. Που σημαίνει ότι πρέπει να τηρείς όλες τις προδιαγραφές για να μπορείς να μπει σε μια εταιρεία η οποία δουλεύει 24 ώρες τη μέρα για να στείλει πυράβλους στο διάστημα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να τηρείς τα πρότυπα. Έλα να σου πω, αν γυρίσεις λίγο την κάμερα, θα δούμε τίποτα live από Los Angeles. Παίζει να έχουμε καμιά καλή εικόνα. Είμαι μέσα στο στενό περίπου. Κοντά στην περιοχή που μένω, δεν είμαι Beverly Hills. Έχεις κλείσει την κυκλοφορία τώρα εκεί, για πες μας. Όχι. Είμαι στη μέση εδώ. Έχω βάλει την καντίνα εδώ στην άκρη. Δεν πιστεύω να είσαι στο πεζοδρόμιο πάνω, να έχεις κλείσει κανένα πεζοδρόμιο. Όχι. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ. Όπως είναι, θα μας πάρουν μέσα. Δεν έχει το παιχνίδια. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είσαι ωραίος τύπος. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Σίγουρα, σίγουρα. Εμείς κρατάμε την παράδοση εδώ πέρα, το ξέρετε, διαφημίζουμε τον τόπο μας. Το ξέρετε, πάντα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Αντώνη.